Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Να πω βέβαια αρχικά να ξεκαθαρίσω, δεν εκπροσωπώ το Σύλλογο του Αριστοτέλη, μιας και δεν υπάρχει απόφαση για συμμετοχή. Ωστόσο, είμαι δάσκαλος εδώ στην περιοχή, αναπληρωτής ειδικής αγωγής, μάλλον συμβασιούχος εκπαιδευτικός, να λέμε καλύτερα, μιας και δεν αναπληρώνουμε, όπως ξέρετε, κανέναν άλλον, πέρα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Είμαστε, θα λέγαμε, οι ελαστικά εργαζόμενοι της εκπαίδευσης, που μάλιστα αποτελούμε και το 1/3 του συνόλου των εκπαιδευτικών της χώρας. Οι συνάδελφοι, οι γονείς και οι μαθητές της περιοχής έχουν δει στην πράξη τη φροντίδα της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά για την αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Την είδαν, παραδείγματος χάρη, στο πρώτο δημοτικό της Νέας Χαλκιδόνας, με τους οβάδες να πέφτουν από το ταβάνι, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις γονέων και εκπαιδευτικών για την ακαταλληλότητα του κτηρίου και τη μούχλα στους τοίχους. Την είδαν, για παράδειγμα, στο πέμπτο δημοτικό της Νέας Φιλαδέλφειας, που από το κρύο έσπασε λάμπα σε αίθουσα, σε μέρα που ευτυχώς το σχολείο ήταν κλειστό, παρά επίσης τις επισημάνσεις εκπαιδευτικών και γονιών, μιας και μόλις πριν ένα χρόνο υπήρξε αντίστοιχο περιστατικό που αποτύχει, δεν τραυματίστηκε μαθητής. Την είδαν στις απαράδεκτες οδηγίες της Δημοτικής Αρχής για άνοιγμα με ρέγουλα των σωμάτων θέρμανσης στα σχολεία, τη στιγμή που στις τάξεις είμαστε με τα μπουφάν, ή και στις επίσης απαράδεκτες οδηγίες για έλεγχο στα λεβιτοστάσια των σχολείων από τους ίδιους τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, μετά και τον τραγικό εγκληματικό θάνατο του μαθητή μας στις Σέρες. Μάλλον στους δείκτες της περίφημης αξιολόγησης θα είναι ο εκπαιδευτικός να αναλαμβάνει με επιτυχία και καθήκοντα μηχανικού. Την βλέπουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας στα νηπιαγωγεία της περιοχής, που στηβάζονται στην κυριολεξία δεκάδες παιδιά σε ακατάλληλες αίθουσες με την απουσία του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας. Τη βλέπουν οι γονείς της περιοχής, που μπορεί να έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που η γνωμάτευσή τους να συστήνει φίτηση σε ειδικό σχολείο, που όμως, ξέρετε, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, και μάλλον εδώ πέρα ο Δήμος μας διεκδικεί άλλη μια έτσι πρωτιά, πρωτοτυπία, όπως η γέφυρα που στήθηκε εδώ στο συγκεκριμένο σχολείο, αφού το ειδικό σχολείο σε εισαγωγικά είναι μόνο στα χαρτιά. Δίνονται δηλαδή κανονικά οργανικές θέσεις ότι εκεί πέρα πάνε και δουλεύουν συνάδελφοι. Ωστόσο, το σχολείο παραμένει φάντασμα. Που αυτό σημαίνει ότι πολλοί μαθητές με ειδικές ανάγκες μάλλον βρίσκονται στα σπίτια τους ή στην καλύτερη, πάλι σε εισαγωγικά, είναι πεταμένοι μέσα στα γενικά σχολεία, με τους γονείς να αναγκάζονται να βάζουν το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να πληρώνουν έναν άνθρωπο να είναι δίπλα στο παιδί. Μιας και ξέρετε, άμα η γνωμάτευση λέει ειδικό σχολείο, τότε αυτό το παιδί, άμα βρεθεί σε γενικό σχολείο, δεν μπορεί να έχει καν παράλληλη στήριξη από το Υπουργείο. Τα παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς από την περιοχή είναι πολλά, και ας μου επιτρέψετε, αν έχει γίνει και οποιαδήποτε παράληψη από μέρους μου. Και όλα συνδέονται άμεσα όχι μόνο με την ασφάλεια των μαθητών μας, αλλά όπως αναδείχθηκε και εισηγητικά, αλλά και από τις προηγούμενες παρεμβάσεις, έχουν να κάνουν με τους όρους που συντελείται η ίδια εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ολοένα και μεγαλύτερης παρέτησης του κράτους από τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, προβλήματα που θα διωγγωθούν στο έπακρο με την περίφημη αξιολόγηση, που θα φέρει και με τη βούλα την λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας, δηλαδή την πλήρη παρέτηση του κράτους από την ευθύνη του να χρηματοδοτεί, να συντηρεί και να εξελίσσει τις σχολικές μονάδες. Γι' αυτό θέλουν τον εκπαιδευτικό να μετατραπεί από παιδαγωγό σε μάνατζερ που θα ζητιανεύει για χορηγούς, μπας και μπει πετρέλαιο στο σχολείο, ή πάρουμε και κανέναν διαδραστικό πίνακα να τον κρεμάσουμε πάνω στους άπιους οβάδες. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές δεν τρώμε κουτόχορτο. Αύριο συναντιόμαστε όλοι στους δρόμους του αγώνα.
απεργούμε και δίπλα μας θα έχουμε τα παιδιά μας και τους γονείς τους. Δεν χωράει πια καμία αναμονή για ανύπαρκτους σωτήρες. Η σημερινή απαράδεκτη στάση μέσα στη Βουλή, όπου από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν την τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που έλεγε εδώ και τώρα να μονιμοποιηθούν οι νεοδιόρυστοι συνάδελφοί μας, να σταματήσει η ομοιρία τους, αποδεικνύει περίτρανα πως τα τηλεοπτικά καυγαδάκια που στείλουν καθημερινά είναι για τα μάτια του κόσμου, είναι για να συντηρούνται στην ουσία ανύπαρκτα δίπολα και να εγκλωβίζονται λαϊκές δυνάμεις σε αδιέξοδα. Αποδεικνύει περίτρανα πως η αξιολόγηση δεν είναι, πώς να το πούμε, καμιά ιδεολειπτική αιμονή της κεραμαίως ή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διάφορα που ακούμε, αλλά μάλλον μια αιμονή του κεφαλαίου, μια αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις, όποιας απόχρωσης και αν ήταν αυτές, όπως και αν αυτές ονομάστηκαν. Αποδεικνύει περίτρανα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και όσο ο λαός θα δυναμώνει, επιτρέψτε μου να πω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τότε θα δυναμώνει και τη δική του φωνή. Αύριο απεργούμε όλοι στους περήφανους δρόμους του αγώνα. Ευχαριστώ.